Σε ό,τι αφορά την κατάσταση η οποία βρισκόμαστε ως χώρα, είμαστε πλέον, όλοι το γνωρίζουν, στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, έχοντας την εμπειρία βεβαίως του πρώτου κύματος. Και εδώ οφείλω να πω ότι και στο πρώτο κύμα ο λαός μας της πανδημίας έδειξε την απαραίτητη ατομική ευθύνη με τα μέτρα που πήρε, και τα αποτελέσματα τα είδαμε έως το τέλος του Μαΐου, όπου σχεδόν εκμηδενίστηκαν τα κρούσματα. Το ζήτημα δεν είναι όμως γιατί επιχειρείται, και μάλιστα προχθές με το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, βάζοντας το ζήτημα ή αν θέλετε το εκβιαστικό δίλημα ή μάσκα ή lockdown, μέτρα και πάει λέγοντας. Το ζήτημα είναι λοιπόν τι έκανε το κράτος και ποιες είναι οι ευθύνες της κυβέρνησης, του κράτους, στο κρίσιμο διάστημα που όντως ο λαός μας, όπως είπα και πριν, επέδειξε αυτή την πειθαρχία και δεν αξιοποίησε αντίστοιχα η κυβέρνηση το διάστημα που μεσολάβησε, ώστε να πάρει μέτρα. Ποια είναι αυτά? Στην υγεία. Προσωπικό. Μαζικές προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού όλων των βαθμίδων, όλων των κατηγοριών. Δημιουργία κρεβατιών μεθ. Τα λέω κωδικοποιημένα γιατί δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχουμε. Όχι, μιλήστε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στα ζητήματα της παιδείας. Δείτε, μέσα στο καλοκαίρι πέρασε σε νομοσχέδιο το Υπουργείο Παιδείας για αύξηση του αριθμού των μαθητών. Αυτό πώς μπορεί να κριθεί? Όταν γνωρίζουμε πολύ καλά, και τώρα βέβαια με το δεύτερο κύμα, αλλά και όπως εφαρμόστηκε, αν θυμάστε καλά, τέλη Μαΐου, όταν ξεκινήσανε τα σχολεία, τα τμήματα να έχουν 15 έως 15 μαθητές. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση, και το έχουμε καταθέσει και στο δημόσιο διάλογο και στη Βουλή αν θέλετε, στη συζήτηση των αντίστοιχων νομοσχεδίων, θα έπρεπε η κυβέρνηση να πάρει όλα αυτά τα μέτρα, είχε τον απαραίτητο χρόνο και σε ό,τι αφορά τα μέτρα για την υγεία, αλλά και σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της παιδείας και πάει λέγοντας. Και παράλληλα η εκπαίδευση εντός ή εκτός εισαγωγικών του πληθυσμού, στο ζήτημα ότι γνωρίζουμε ότι θα έρθει και το δεύτερο κύμα. Και ήταν σίγουρο γι' αυτό η επιστημονική κοινότητα, η ειδική. Άρα πώς προετοιμάζεις το λαό και πώς προετοιμάζεις το σύστημα υγείας, τα ζητήματα της παιδείας. Μου κάνετε πολύ ωραία πάσα, κύριε Λαμπρούλη. Το σύνολο. Ναι. Μου κάνετε πολύ ωραία πάσα. Συγγνώμη. Της κρατικής παρέμβασης προς την κατεύθυνση αυτή. Όχι μόνο της πρόληψης, αλλά και της αντιμετώπισης. Κοιτάξτε, είναι προκλητική η αντιπαράθεση που μόλις τώρα ζήσαμε, ακούσαμε, είδαμε ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν διαχρονικά οι ευθύνες και στην υγεία και στην παιδεία και σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τα κοινωνικά θέματα είναι τεράστιες όλων των κυβερνήσεων. Γιατί η υγεία σταματεί. Σας παρακαλώ, εγώ δεν είναι διέκοψα κανένα. Σας παρακαλώ. Ναι, κύριε Λαμπρούλη, συνεχίστε. Όταν αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε πολύ καλά, με βάση τα διεθνή στάνταρ, για παράδειγμα, ότι χρειάζονται στη χώρα μας, όχι εν μέσω πανδημίας, αλλά για να λειτουργεί το σύστημα υγείας, η χώρα μας, η περίθαλψη του λαού μας, χρειάζονται 3.500 κρεβάτια μεθ, εσείς παίζετε με τα 100 και τα 200. Ή μετατράπηκε ένα σύστημα υγείας, δημόσιας υγείας, μετατράπηκε σε σύστημα της μιας νόσου. Για να αντιμετωπίσει τον κορονοϊό. Αυτό γίνεται και τώρα. Μετατρέπονται κρεβάτια παθολογικών κλινικών, διάφορων άλλων τμήματων κλινικών ή και κρεβατιών μεθ σε κρεβάτια κορονοϊού. Και παράλληλα με κοινή υπουργική απόφαση δίνουν νέα πακέτα στους ιδιώτες, στις ιδιωτικές κλινικές για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και του προβλημάτων που προκύπτουν από την πανδημία.